οι δηλώσεις και συνολικότερα η στάση του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης όλες αυτές τις μέρες, θα λέγαμε ότι εντείνει την αγωνία, την ανασφάλεια και τα άγχη και των εκπαιδευτικών και των γονιών, παρά δίνει πρακτικές και πολύ συγκεκριμένες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή το δημόσιο σχολείο, συσσωρευμένα και πριν την πανδημία, εντυνόμενα μέσα στην πανδημία, και αφορούν τις διαχρονικές ευθύνες και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης σε σχέση με την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, με τις απαράδεκτες υποδομές, με τους εκπαιδευτικούς που είναι στα 67 χρόνια μέσα στην τάξη. Πώς στηρίζουμε το γεγονός ότι την εκτίμηση ότι εντείνεται η αγωνία? Πρώτον, η κατάθεση του νομοσχεδίου. Εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία, με πολύ μεγάλη δυσκολία στα ίδια τα συνδικάτα να κάνουν συλλογικές διαδικασίες, η κυβέρνηση νομοθετεί, επιδιώκει να νομοθετήσει αντιεκπαιδευτικά μέτρα που αυξάνουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανατάξει στο δημοτικό στα 26, μέτρα που απορρίφθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όπως η Τράπεζα Θεμάτων, μέτρα και πολιτικές που χειροτερεύουν το δημόσιο σχολείο, που πλήττουν βάναυσα τα δικαιώματα, τα μορφωτικά των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Δεύτερο στοιχείο που εντείνει την αγωνία είναι ακριβώς ότι όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θεωρούμε ότι δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας με τους οποίους πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Είναι πρακτικά ανεφάρμοστα, όπως για παράδειγμα οι αποστάσεις πρέπει να τηρούνται στα σχολεία. Νομίζουμε ότι κάνει πως δεν καταλαβαίνει ο Υπουργός Παιδείας ότι τα σημερινά σχολεία, οι τάξεις δεν ξεπερνάνε τα 30 με 35 τετραγωνικά, ότι τα κοντέινερς και οι απαράδεκτες αίθουσες και πριν την πανδημία δεν ήταν εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας. Δεν παίρνεται κανένα μέτρο να υπάρξει κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. Στην ουσία μας λέει ότι θα τα βάζουν από την τσέπη τους οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Δεν παίρνεται κανένα μέτρο για τη μονιμοποίηση του προσωπικού της καθαριότητας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση και σε αυτή τη φάση ζυγιάζει τα μορφωτικά δικαιώματα και τις απαιτήσεις που έχει να δίνει φοροαπαλλαγές και κονδύλια στις μεγάλες επιχειρήσεις και σε άλλες κατευθύνσεις πέρα από την ανάγκη των μαθητών, τα θεωρεί άλλη μια φορά κόστος και να τα μετακυλεί στην ατομική ευθύνη των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Μιλάμε τώρα για παιδιά δημοτικού. Τα παιδιά δημοτικού, ας υποθέσουμε ότι ξεκινάει το σχολείο, μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα, δηλαδή είναι. Καταρχήν, μέχρι στιγμής το άνοιγμα του δημοτικού παραπέμπεται μετά την 1η Ιούνιου και σε νέες δηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία σαφήνεια για το αν και με ποιο τρόπο θα ανοίξουν τα δημοτικά. Προφανώς δεν παίρνονται υπόψη, γιατί αν είχαν πάρθει υπόψη θα είχαμε ήδη μία ενημέρωση για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα που, όπως λέτε, είναι μικρά παιδιά, είναι πολύ πιο δύσκολο να πειθαρχήσουν σε πολύ συγκεκριμένες εντολές. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο φυσικός μας χώρος είναι το σχολείο. Το σχολείο θέλουμε να είναι ανοιχτό, αλλά θέλουμε να είναι ανοιχτό με όρους ασφάλειας και υγιεινής. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και μέσα από τη δημόσια τηλεόραση να φτάσει μέσα σε κάθε λαϊκό σπίτι ότι, όπως δώσαμε τη μάχη όλες αυτές τις μέρες με τα κλειστά σχολεία, να σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα, όπως κρατάμε όρθιο το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, ειδικά για τα πιο φτωχά παιδιά μέσα στα χρόνια της κρίσης, έτσι και τώρα στεκόμαστε στο σκέπτος των περιστάσεων. Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς και λέμε ότι αυτά τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα χειροτερεύσουν τη μόρφωση για τα παιδιά τους. Στέλνουμε το μήνυμα και λέμε ότι όλοι μαζί, οι γονείς και οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Είναι θέμα πια ζωής, είναι θέμα μόρφωσης. Εμείς ως εκπαιδευτικοί, με την ευθύνη που μας αναλογεί, μπαίνουμε αυτή τη στιγμή μπροστά και σήμερα με τη σημερινή κινητοποίηση και όλες τις προηγούμενες μέρες και καλούμε όλη την κοινωνία να συμπαρασταθεί. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, από το να εξαγγέλει ανεφάρμοστες δηλώσεις και να λέει μεγάλα λόγια, τώρα να ικανοποιήσει τα αιτήματα των σωματείων μας. Μόλις τώρα, πριν κάποια μισή ώρα περίπου, τελειώσαμε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας. Βάλαμε επιτακτικά το απαράδεκτο καταρχήν να κατέβει το νομοσχέδιο σε αυτές τις συνθήκες. Είπαμε δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να γίνουν γενικές συνελεύσεις. Να γίνει συνέλευση για γενικές συνελεύσεις Προέδρων, να πάρθουν αποφάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία τέτοια διαδικασία. Και βέβαια σταθήκαμε πάρα πολύ στο αδύνατο εφαρμογής των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για τη λειτουργία των σχολείων. 3-4 πράγματα χαρακτηριστικά. Είπαν ότι 1,5 μέτρο πρέπει να είναι η απόσταση από ένα μαθητή στον άλλον. Αν το βάλει τακτηλικά, αυτό περιμετρικά, θέλει περίπου 7 τετραγωνικά μέτρα ο μαθητής. Οι αίθουσες είναι από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα. Δεν λέω για ένα μεγάλο κομμάτι αιθουσών που είναι λιώμενα, χωρισμένα στα δύο αίθουσες κλουβιά που υπάρχουν και στην Επαρχία και στην Αθήνα, αλλά ακόμα και στα κανονικά κτίρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να είναι από 4 έως 8 μαθητές σε κάθε τάξη. Άρα αυτό ότι 15 μαθητές ή τα τμήματα που είναι 25 και 30 να χωριστούν στα δύο είναι ανεφάρμοστο. Δεν είναι μόνο η αίθουσα, δεν πρέπει να γίνεται συγχρονισμός. Ούτε στους διαδρόμους που είναι εσωτερικής περισσότερες φορές. Ούτε στους τουαλέτες που είναι 4-5 τουαλέτες για τόσους μαθητές. Ούτε σε κανένα άλλο χώρο του σχολείου. Επίσης, πρέπει να υπάρχει καθαριότητα σε κάθε διάλειμμα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι οι καθαρίσεις μετά τις 2 το μεσημέρι ξεκινάνε τη δουλειά και δεν επαρκεί και το προσωπικό. Κάνουν ηρωικές προσπάθειες οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι στην καθαριότητα και πάλι δεν μπορούν. Δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα μέσα που πρέπει να υπάρχουν σε σχέση με τα αντισηπτικά, όλα αυτά που χρειάζονται. Και βέβαια, βάλαμε επιτακτικά ότι πρέπει να γίνουν και μαζικά τεστ τόσο στο μαθηματικό πληθυσμό όσο και στους εκπαιδευτικούς. Για να μπορεί να υπάρχει ανα πάσα στιγμή εικόνα του ρυθμού των κρουσμάτων και τι γίνεται. Μόνο με αυτές τις συνθήκες ή κάποια άλλα πράγματα που βάλαμε μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς κίνδυνο. Και από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα που οι ίδιοι έχουν εξαγγείλει, δεν λέω και τα τεστ που δεν το εξαγγείλαν καν, αλλά και τα μέτρα που οι ίδιοι έχουν εξαγγείλει είναι ανεφάρμοστα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να μην προχωρήσουμε σε κανένα άνοιγμα αν δεν τηρηθούν αυτά τα μέτρα του σχολείου. Και έχει μεγάλη ευθύνη του Υπουργείου και συνολικά η κυβέρνηση. Και εγώ αναπληρωτής είμαι. Καταρχήν να καταγγείλουμε ότι συνέβη το απαράδεκτο, χωρίς να υπάρχει εντολή από το Υπουργείο Παιδείας ή από την κυβέρνηση, διευθύνσεις στο Αιγαίο καλούσαν τους συναδέλφους να παρουσιαστούν και να μπουν σε 14ήμερη καραντίνα πριν πάνε στα σχολεία. Που αυτό καταλαβαίνετε είναι έξω από τα καθήκοντά τους. Όταν υπάρχει ότι μόνο για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό τέλος πάντων, αν έχουν τον ιό μπαίνουν σε χώρο συγκεκριμένο, αν δεν έχουν πάνε σπίτι τους σε καραντίνα. Απαράδεκτο. Όπως επίσης υπάρχει και το πρόβλημα πού θα μείνει αυτός ο κόσμος. Ξέρετε, ένας μεγάλος όγκος αναπληρωτών μέσα σε ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία είναι κλειστά. Και πολλά άλλα. Το πώς θα μετακινηθούν, πού θα πάνε. Υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα. Και βέβαια, επειδή αναδείξατε τους νότους των αναπληρωτών, βγαίνουν στην επιφάνεια με τον πιο βίαιο τρόπο τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από τα 10 χρόνια αδιοριστίας. Θα σας πω αν θέλετε ορισμένα στοιχεία. Το 73% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των συναδέλφων είναι πάνω από 50 χρονών. Μόνο ένα 6% είναι κάτω από 40. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένας κλάδος ο οποίος λόγω της αδιοριστίας αλλά και του ασφαλιστικού είναι μεγάλος σε ηλικία και ταλαιπωρημένος. Καταλαβαίνετε αυτό τι επέκταση έχει. Επίσης έχουν χαθεί χιλιάδες ώρες από την αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν σχολεία που ξεκίνησαν να κάνουν την ύλη των πανελλαδικών εξεταζόμενων ονομάτων, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Το σταματάμε 10 Μάρτη την ύλη και βλέπουμε που φτάσει στα σχολεία είναι για αυτά που ξεκινήσανε να κάνουν κάτι. Και βέβαια, 15 Ιούνιου θα τελειώσει η χρονιά με το τέλος των πανελλαδικών. 1η Σεπτέμβρη του Υπουργείου θα ξεκινήσει. Πώς. Η αναβάθμιση της παιδείας γίνεται με έναν όρο. Με χρήματα, κονδύλια για να ενισχυθούν τα σχολεία μας και η παιδεία. Οτιδήποτε άλλο είναι υποβάθμιση. Υποβάθμιση είναι η παπαγαλία που οδηγούνται τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή με το νέο νομοσχέδιο. Υποβάθμιση είναι να αυξάνονται οι μαθητές ανά τάξη. Υποβάθμιση είναι να έχουμε κάθε χρόνο συσσωρευμένα εκπαιδευτικά κενά από τη στιγμή που δεν παίρνονται τα μέτρα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες. Υποβάθμιση είναι αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας να είναι βρώμικα. Και τα σχολεία μας εν ώψη πανδημίας χρειάζονται μόνιμο προσωπικό καθεδριότητας όλη την ώρα του σχολικού ωραρίου. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Θέλουμε νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή. Και οτιδήποτε άλλο για να ανοίξουν τα σχολεία είναι ημίμετρο. Αυτό λέμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή εν ώψη πανδημίας το Υπουργείο να φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο καταστρατηγεί μια σειρά από εκπαιδευτικά δικαιώματα των μαθητών και των οικογενειών και των γονιών. Μιλάμε τώρα για 25 παιδιά ανατάξη, αύξηση δηλαδή των μαθητών ανατάξη. Δεν γίνεται καμία συζήτηση και κουβέντα για νέα σχολεία που αυτή τη στιγμή χρειάζονται υποδομές και στα νήπια, στο νηπιαγωγείο, δεν έχουμε. Με τη δίχρονη προσχολική ανεγωγή είχαμε αναδείξει συγκεκριμένα ζητήματα. Το κτηριακό, νηπιαγωγούς που δεν υπάρχουν και αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο μας φέρνει αγγλικά. Αντί λοιπόν να δει τα παιδιά μας δημιουργικά με τραπεζοκόμους, προσωπικό στα νήπια και να απασχολούνται δημιουργικά και να καλύπτουν όλη αυτή τη δύσκολη προσχολική αγωγή. Αυτό δηλαδή που λείπει είναι τα αγγλικά στα σχολεία. Λοιπόν, θέλουμε αυτή τη στιγμή να αποσυρθεί πίσω το μέτρο. Και είναι εμπεγμός με κλειστά σχολεία αυτή τη στιγμή να παίρνονται τόσες σοβαρές αποφάσεις. Θα μας βρουν μπροστά τους. Ένα σχόλιο για την επαναλειτουργία γυμνασίου. Εμείς αυτό που είχαμε βάλει ήταν πολύ συγκεκριμένο. Μέσα προστασίας για όλα τα παιδιά δωρεάν με ευθύνη του Υπουργείου, να τηρηθούν όλα τα μέτρα ανατάξη έτσι όπως το είπαν και οι εκπαιδευτικοί πιο πριν. Δηλαδή, μιλάμε για τάξεις 20 και 30 τετραγωνικών μέτρων. Δεν μπορεί σε όλα τα άλλα μέτρα στη χώρα να παίρνονται συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με τα τετραγωνικά και
τον μαθητή, τον γονιό ή οποιονδήποτε εργαζόμενο, και τώρα στα σχολεία αναφέρονται άλλα μέτρα. Και το τρίτο και πάρα πολύ βασικό είναι το προσωπικό καθαριότητας. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς να υπάρχουν μόνιμες καθαρίστριες την ώρα που λειτουργούν. Με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και μόνιμο προσωπικό. Αυτά λέμε. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Και αυτή είναι η αγωνία που έχουν οι γονείς.